χωρίς η ίδια η κυβέρνηση να έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, όπως απαιτούμε από την πρώτη στιγμή. Αντί για αυτό όμως, αποδυναμώνει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι μόνο, δεν κάνει μόνιμες προσλήψεις σε γιατρούς και προσωπικό, αλλά προϋπολογίζει για φέτος μείωση κοντά στα 100 εκατομμύρια για τις δαπάνες για την υγεία. Αλήθεια, πώς θα προχωρήσουν γρήγορα οι άκρως απαραίτητοι εμβολιασμοί που καθυστερούν τόσο και για να πραγματοποιηθούν σωστά και αποτελεσματικά χρειάζονται κονδύλια. Βρισκόμαστε εδώ γιατί δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο αυτό το σκοτσέζικο ντους που μας κάνει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα με το να ανοιγοκλίνει τα μαγαζιά μας, παίζοντας με την υγεία μας και την επιβίωσή μας. Χωρίς, όπως προαναφέρθηκα, να παίρνει κανένα μέτρο έτσι ώστε να προφυλαχτεί ο λαός από τον κορονοϊό. Το ίδιο κάνει και με τα σχολεία, τα άνοιξε πάλι όπως ακριβώς τα είχε κλείσει με τον ίδιο αριθμό μαθητών ανά τάξη, χωρίς προσλήψεις καθηγητών και δασκάλων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν περισσότερα τμήματα και να μειωθεί ο συγχρονισμός των μαθητών ανά τάξη. Τα προβλήματα του κλάδου μας είναι τεράστια. Από το εξαιτίας του lockdown δεν ήμασταν εις θέση να δουλέψουμε. Στην πραγματικότητα εμάς δεν μας έκλεισε, την βιοτεχνία δεν την έκλεισε, αλλά κλείνοντας τα μαγαζιά ουσιαστικά κλείσαμε και εμείς. Αυτό είχε σαν συνέπεια πάρα πολλά από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση να μην μπορούμε να τα πάρουμε και να βοηθηθούμε έστω και στο ελάχιστο. Βέβαια, αυτό είναι μια ιστορία η οποία κρατάει χρόνια. Έχουμε πληγεί όλες τις τελευταίες δεκαετίες και από τις εισαγωγές και από την ανεργία του κόσμου. Θέλω να πω ότι ο κλάδος μας όλο αυτό το διάστημα έχει πάρει τα 800 ευρώ και 9 στους 10 δεν έχουν πάρει το δάνειο της επιστρεπτέας. Ανταυτού μας έχουν υποχρεώσει να δουλεύουν με ένα άτομο όλο αυτό το διάστημα. Ακόμα και αν είναι από την ίδια οικογένεια δηλαδή, δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα αντρόγινο μέσα σε ένα ταξί. Εμείς λέμε να μας υποχρεώσουν ταυτόχρονα πριν τις γιορτές να αλλάξουν και τα ταξίμετρα ένα κόστος γύρω στα 700-800 ευρώ χωρίς να λογαριάζουν εάν έχουμε τα χρήματα να κάνουμε αυτή την αλλαγή ταξιμέτρου ή όχι. Οι συνάδελφοι δεν κάνανε γιορτές και εμείς δεν θα τους αφήσουμε σε φλωρό κλαρί.